Φαντάζομαι ότι δεν διαφέρει από αυτή που περιέγραψε πριν από λίγο. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Προφανώς και η δική μου η οικογενειακή ιστορία είναι αντίστοιχη των περισσότερων εβραϊκών οικογενειών στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών μου χάθηκαν στα στρατόπεδα και συγκεκριμένα στο Auschwitz-Birkenau. Τι βρήκατε εσείς, οι παππούδες, δηλαδή όταν γύρισαν στα Γιάννενα, σε σχέση με την υποδομή, την οικογενειακή οικονομία που χάθηκε, που καταστράφηκε, τα σπίτια, τις συναγωγές? Οι γονείς μου διέφυγαν ακολουθώντας ένα δίκτυο διαφυγής προς τη Μέση Ανατολή. Επέστρεψαν στα Γιάννενα το 1945, η μητέρα μου 1946, ο πατέρας μου, και βρήκαν μια κοινότητα απορφανισμένη, τα σπίτια τους κατηλημένα, οι περιουσίες τους χαμένες, χωρίς συγγενείς. Και αυτοί ανήκαν σε αυτό το 5%, τόσο τουλάχιστον έχει υπολογιστεί, που γύρισε πίσω από το Auschwitz. Περίπου στα Γιάννενα ζούσαν περίπου 2.000 Εβραίοι κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Κατά τη διάρκεια του πολέμου χάθηκε το 91% των Εβραίων της πόλης. Από τα στρατόπεδα γύρισαν περίπου 100 άτομα και άλλα 60-70 άτομα σώθηκαν. Άρα περίπου το 9% και όχι το 5% με βάση τις ιστορικές πηγές που ανέτρεξα εγώ, γύρισε στην πόλη. Ναι, ναι. Για πείτε μας πώς φτάσατε εσείς στη δική σας προσωπική διαδρομή, την ιατρική, την ενασχόληση με την πολιτική, το σπάσιμο των στερεοτύπων, γιατί ξέρετε, σε μια περίοδο που έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, του ναζισμού, βεβήλωση εβραϊκών συμβόλων, μνημείων και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ας μην ξεχνούμε, το πανεπιστήμιό μας είναι χτισμένο πάνω στα εβραϊκά νεκροταφεία. Μια τύμβη, ένα τύμβος, μια στήλη υπάρχει εκεί για να το θυμίζει αυτό και πριν από λίγο διάστημα είχε βεβηλωθεί και αυτό. Ναι. Γεννήθηκα στα Γιάννενα το 1954, αποφύτησα από τη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων, στη συνέχεια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφύτησα το 1979, ασκώντας έκτοτε το επάγγελμα του γιατρού, λοιπόν είμαι 40 χρόνια γιατρός. Εντάχθηκα στην πανεπιστημιακή κοινότητα λίγα χρόνια αργότερα. Το 2000 έγινα καθηγητής παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θέση που κατέχω μέχρι σήμερα, όντας διευθυντής της δεύτερης παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Παράλληλα με την ιατρική δραστηριότητα, ήμουν και παραμένω ένας ενεργός πολίτης που ασχολήθηκε με τα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μου αλλά και της πατρίδας μας. Σε κάποιο συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Γιατί δεν θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι στη δική σας περίπτωση το ανθρωπάκι αν ήταν μπλε, λευκό, σε σχέση δηλαδή με την κομματική προέλευση και αν είχατε υποστήριξη ή ήσασταν ανεξάρτητος. Γιατί εντυπωσιάστηκα από την εκλογή σας σε σχέση με το θρήσκευμα. Έτσι, ένας Έλληνας, Εβραίος το θρήσκευμα που εξελέγει στα Ιωάννινα. Και ξέχασα όλα τα άλλα. Και αυτό είναι και προοδευτική κίνηση και από την ίδια την πόλη. Δεν υπήρχε χρώμα. Αυτό ήταν και το στοίχημά μας όταν ξεκινήσαμε πριν περίπου ένα χρόνο αυτή την προσπάθεια δημιουργίας μιας απόλυτα αδέσμευτης και ακιδεμόνευτης δημοτικής παράταξης, πέρα και μακριά από κομματικούς εναγκαλισμούς ή επιχειρηματικά συμφέροντα. Πετύχαμε, και αυτό ήταν ότι κερδίσαμε το στοίχημα, στην παράταξή μας να συνεργάζονται αρμονικά άτομα που ανήκουν σε όλα, και το λέω κυριολεκτικά, όλα τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι γιατί υποτιμούμε το ρόλο των κομμάτων που αποτελούν το συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ο εναγκαλισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα πολιτικά κόμματα αδικεί και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τα ίδια τα πολιτικά κόμματα. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι έχει ιδιαίτερης... Παρακαλώ. Έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί το τονίσατε προηγουμένως, ότι είμαι ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος σε αυτή την πόλη, γιατί και αυτό νομίζω ότι έχει κάποια σημασία, γιατί σε μια
εποχή που στην κοινή μας πατρίδα, την Ευρώπη, υπάρχουν, αναβιώνουν τα φαντάσματα του παρελθόντος, κυριαρχεί η μνησικακία και οι προκαταλήψεις. Οι συμπολίτες μου ξεπέρασαν όλα αυτά τα εμπόδια και με επέλεξαν ως πρώτο δημότη αυτής της πόλης. Αυτό αποτελεί μέγιστη τιμή και υποχρέωση για μένα για να ανταποκριθώ στις αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου μου. Νομίζω ότι αυτό που αξιολόγησαν οι πολίτες ξεπερνώντας προκαταλήψεις είναι ποιος είμαι, τι κουβαλάω μαζί μου, τι είναι οι συνεργάτες μου, ποιοι είναι οι συνεργάτες μου, ποια ήταν η προγραμματική μας πρόταση, ποιο ήταν το ύφος και ήθος της παράταξής μας όλη αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Και όση ώρα εσείς μιλάτε, άκουγα έτσι κάπου χνά ένα ωραίο σφυρίγμα, δεν ξέρω αν ήταν από τον κύριο που ήταν πάνω στο ποδήλατο ή από αυτόν που θαυμάζει το σημείο στο οποίο εσείς βρίσκεστε τώρα και να μας το συστήσετε αυτή τη μεριά της πόλης και να την κρατήσουμε αυτή και για αποχαιρετισμό σημερινό. Ναι, βρισκόμαστε σε την πλατεία Μαβίλη, σε μια πολύ ωραία τοποθεσία της πόλης μας και εσείς έχετε τη δυνατότητα να δείτε το κάστρο με τα τζαμιά της πόλης, καθώς επίσης το βάθος και το νησί μας με τα ονομαστά μοναστήρια του. Και οφείλω να σας ομολογήσω ότι στο νησί της Παμβότιδας, της λίμνης μας, υπάρχει μια μοναστική πολιτεία με εκπληκτικά μοναστήρια, αποτελώντας τη δεύτερη μοναστική πολιτεία μετά τα μετέωρα. Δεν ξέρω αν η προέλευση είναι ή είστε σε Φαραντίτες για να βάζαμε, αν μπορούσαμε, ένα τέτοιο τραγούδι. Δεν το ήξερα. Δεν το σκέφτηκα πιο νωρίς για να κλείσουμε έτσι με μια μουσική υπόκρουση διαφορετική από ό,τι συνήθως. Θα κλείσουμε όμως με Πάντρεμα Εικόνων Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων. Δήμαρχε Σιδεροκέφαλος, καλή συνέχεια, καλή πορεία, καλή δύναμη και να είναι και ένα καλό παράδειγμα όλο αυτό για την Ευρώπη που ξεχνά, φαίνεται ότι ξεχνά και έχει και συντελείται αυτό που λέμε ολοκαύτωμα της μνήμης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο νέος δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κύριος Ελισάφ.